Πριν από λίγα λεπτά είχαμε ανακοίνωση από τους Ερυθρολευκούς. Κώστας Νικολακόπουλος. Έλα Γιάννη, τι κάνεις? Καλά, καλά, εσύ? Δύο πράγματα να πούμε. Πρώτα την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Πορόσο. Mm-hmm. Από τον Ολυμπιακό, είναι δανεικός, με οπτιόν αγορά για ένα χρόνο. Η οπτιόν δεν είναι μικρή και αν θελήσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει, εκτός από κάποια αρκετά χρήματα, θα είναι υποχρεωτικά με συνειδιοκτησία 50-50 με τη Manchester City. Mm-hmm. Το δεύτερο που έχουμε να πούμε είναι ότι για τις εξελίξεις, την υπόθεση του LKB, του Μαροκινού Γκολτζή, τον οποίο μιλάει ο Ολυμπιακός και δίνει μάχη μέσα στη νύχτα με την Σταντάρ Λιέγης, μπορούμε να μεταφέρουμε ότι είναι ευχάριστα τα μηνύματα της διεκδίκησης του 30χρονου θετικού και ότι από ώρα σε ώρα κλείνει η μεταγραφή. Από ώρα σε ώρα παίρνει ο Ολυμπιακός τον Γκάμπι. Mm-hmm. Οπότε μπορώ να πω, θα πρέπει να, πρέπει να προκύψουν πολλά απρόβλεπτα για να μην γίνει η μεταγραφή, να το πω έτσι πλέον, έτσι mm-hmm. όπως ήρθαν τα πράγματα. Θα πρέπει να συμβούν ανάποδα πράγματα, να στραβώσουν, ας πούμε, τελευταία στιγμή να έχουμε απρόοπτα. Ωραία, οπότε όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα λέγαμε ότι τον αγκαλιάζει τον Καμπί Ολυμπιακός, τον έχει αγκαλιά. Μάλιστα, αφού σ' αρέσουν τέτοια, ναι. Και σένα σ' αρέσουν, γι' αυτό το είπα. Άντε Γιάννη μου. Κάτσε, κάποιες ερωτήσεις, Κώστα. Ερωτήσεις τέτοια ώρα. Ερωτήσεις, αν είδες Σερβέτ Γκένγκ, από την Γκένγκ προέκυψε ο αγκύπαλος. Όχι, δεν είδες. Αλλά έχω μάθει ότι και δύο ομάδες από το πρώτο μάτς ήταν εισάξιες και περίμενα ακριβώς να πάει το μάτς οριακά. Δεν λέω πέναλτι ότι περίμενα. Περίμενα όλα να κρυθούν στο όριο. Mm-hmm. Δεν είχα καμία αμφιβολία επί τούτου. Και ο Ελκαμπή, αν όλα πάνε καλά όπως είπες, έρχεται με τον Ελαραμπή να είναι on fire, γιατί πέτυχε και πάλι γκολ στο φιλικό με τον Αστέρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ Γιάννη, να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Νικολάκο.